χρυσά διαβατήρια 45 ατόμων παίρνει πίσω η κυβέρνηση στη βάση των ευρημάτων και διαπιστώσεων της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών υπό την Προεδρία του Μύρωνα Νικολάτου. Πρόκειται για 39 επενδυτές και 6 μέλη των οικογενειών τους. Η αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού μελέτησε τα ευρήματα του πορίσματος, υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένες εισηγήσεις, τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε. Στο μεταξύ, δόθηκαν οδηγίες όπως διερευνηθούν άλλες 6 περιπτώσεις και τεθούν υπό στενή παρακολούθηση άλλα 47 άτομα. Για 2 περιπτώσεις, η εισήγηση της Ερευνητικής Επιτροπής ήταν να αποστερηθούν της Κυπριακής Υπηκότητας, νοουμένου ότι διαπιστωνόταν μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του ΚΕΠ, δηλαδή νοουμένου ότι διαπιστωνόταν πως δεν διατηρούν στην κατοχή τους την επένδυση μόνιμη διόκτητη κατοικία. Μετά από διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους την επένδυση μόνιμη διόκτητη κατοικία και συνεπώς δεν υφίσταται οποιοδήποτε νομικός λόγος για αποστέρηση. Για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.